Γεια σας! Θέλω να σας δείξω μία καινούργια μάσκαρα που αγάπησα, είναι της Kryolan. Εμείς οι επαγγελματίες αγαπάμε πολύ τα προϊόντα της Kryolan. Δεν έχω βάλει απολύτως τίποτα στο πρόσωπό μου. Θα κάνω ένα μακιγιάζ έτσι πολύ απαλό για να σας δείξω τη μάσκαρα, γιατί ενθουσιάστηκα πραγματικά και αξίζει να τη δούμε μαζί. Στα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω σας λέω και τι είναι για να ξέρετε, γιατί συνήθως στα make-up και στις βάσεις μου χρησιμοποιώ Kryolan, αλλά γενικά εμείς οι make-up artists χρησιμοποιούμε διάφορα προϊόντα και όταν μου αρέσει κάτι θέλω να το προτείνω. Μία πάρα πολύ ωραία βάση που έχω είναι της Laura, η οποία από εδώ και πέρα που είναι άνοιξη θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα, γιατί δίνει μία πάρα πολύ ωραία αίσθηση bronze στην επιδερμίδα. Για να τη δείτε, καταρχάς έχει ένα πολύ ωραίο σωληνάριο. Αφήνει μία ελαφρά bronze απόχρωση στο δέρμα. Μπορείς να τη βάλεις και σαν σε όλο το πρόσωπο, θα έλεγα μάλλον για λιοκαμένο για καλοκαίρι, πολύ ελάχιστο. Αν θα βάλεις δηλαδή και την κρέμα σου ή αν θα βάλεις την πούδρα σου, θέλει πολύ μικρές ποσότητες. Εγώ τώρα θα το περάσω ίσα ίσα για να κάνω ένα make-up, να το δείτε πώς είναι η μάσκαρα η νέα της Kryolan. Να σας πω την αλήθεια, μόλις θα τη δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί πραγματικά είναι καταπληκτική η μάσκαρα. Και αν δεν τη φορέσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι καινοτομία είναι αυτή, γιατί η μάσκαρα γενικά δεν μπορεί να σου δώσει μία μάσκαρα τα πάντα. Οπότε εγώ το κάνω πάρα πολλά χρόνια αυτό στα μακιγιάζ μου. Χρησιμοποιώ 2 και 3 μάσκαρα στις νύφες, στα μακιγιάζ βαφτίσεων και γάμων, για να μπορέσω να δώσω το τέλειο αποτέλεσμα αναλόγως με το τι έχει να μου δώσει το πρόσωπο, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια κοπέλα η οποία έχει πολύ έντονες λιφαρίδες και δεν θέλει να τις τονίσει περισσότερο. Μου έχει τύχει αυτό, πραγματικά σας μιλάω. Εγώ που δεν έχω πολύ τέλεια βλέφαρα, όταν βλέπω τέτοια βλέφαρα τρελαίνομαι. Να είναι καλά οι κοπέλες, μου αρέσουν πάρα πολύ, το χαίρομαι όταν τις βάφω. Αλλά να πω την αλήθεια μου, χαίρομαι γενικά όταν βάφω. Και δεν χαίρομαι μόνο όταν βάφω μια όμορφη γυναίκα ή μια όμορφη κοπέλα, χαίρομαι όταν βάφω όλες τις ηλικίες, γιατί εκεί δείχνει και η πραγματική απόδοση του δημιουργού. Έβαλα τώρα τη βάση που σας είπα, δεν θα φορέσω ιδιαίτερα έντονες βάσεις, αλλά θα πάρω από τη σειρά της Kryolan, τα έχω ξαναφορέσει, θα σας αρέσουν πάρα πολύ και εσάς. Γενικά είναι vegan προϊόντα, είναι από τη σειρά Digital, το concealer της. Ένα κλικ δηλαδή θα κάνεις και θα δώσει φοβερό φως εκεί που χρειάζεσαι. Απλώνει καταπληκτικά, γρήγορα, εύκολα. Εγώ από τότε που βγήκε το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και στα μακιγιάζ και σε εμένα. Και θα βάλω από πάνω τη cake μορφή της, το digital. Δεν χρειάζεται, για μένα όταν τη βάλεις, δηλαδή αυτό το πινέλο που είναι πιο έχει ένα πάχος και πιο κοντό, για να δείξει πιο φρέσκο το look σου, για να μην βάλεις και μεγάλη ποσότητα, με αυτό το πινέλο το βοηθάς, κάνει πολύ ωραίο άπλωμα.
Και να πω την αλήθεια, φαίνεται και πιο φυσικό. Γράφουν απίστευτα τα digital, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Δεν βάζω μεγάλες ποσότητες, σας το είπα, θα το κάνω πιο φυσικό. Για να σας δείξω τη μάσκαρα, τη νέα της Κριολάν. Βάζω τις θέσεις τα πράγματά μου, να μην τα έχω πεταμένα. Μου αρέσει πάρα πολύ ένα προϊόν που πήρα της Bobbi Brown. Είναι το Brightening Brick. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι ανακατεύει όλες τις αποχρώσεις, δηλαδή έχει και τα ροδακινή, έχει και τα κοραλί και γενικά αυτές οι αποχρώσεις είναι πολύ κοντά στην επιδερμίδα, στο φακό και βοηθάνε να δείχνεις και πιο φρέσκια. Και στα μακιγιάζ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από την επιδερμίδα που έχω να δουλέψω. Πάλι εξαρτάται, το λέω σαν βάση, αλλά εάν η επιδερμίδα που έχω να δουλέψω δεν μου το δώσει αυτό, δεν θα το βάλω, να πω την αλήθεια. Το συγκεκριμένο όμως της Bobbi Brown έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, δηλαδή τα παίρνω όλα μαζί και μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Μια πολύ ωραία παλέτα που χρησιμοποιώ στα μακιγιάζ και σας την έχω ξαναδείξει σε βιντεάκι. Είναι η Bobbi Brown, η Ultra Decay, Urban Decay. Είναι η Urban Decay. Born to Run. Πραγματικά έχει γίνει για μένα αυτή η παλέτα που έχω γεννηθεί για να τρέχω. Βάλω με το πινελάκι μου. Αυτό είναι το νούμερο 14 της Κριολάν, άμα σας ενδιαφέρει το νούμεράκι. Και γενικά αυτή η παλέτα και χωρίς να βάλεις βάση, γράφουν πολύ ωραίες σκιές της. Δεν θέλω να τους δώσω, δηλαδή, επειδή θέλω να φανεί πιο φυσικό. Δεν θα δώσω πάρα πολύ ένταση. Αλλά αν δείτε τη μάσκαρα, γι' αυτό το λόγο δεν είπα εξ αρχής δεν θα κάνω πολύ έντονο μακιγιάζ. Born to Run είναι η παλετίτσα που βάζω από την Urban Decay. Θα γράψω εδώ
αυτό. Να δώσω λίγο ένταση. Θα το χρησιμοποιήσω σαν τη γραμμή του μολυβιού μου. Γενικά αυτά τα χρώματα που έχει είναι βασική τόνη, δεν είναι πολύ έντονη. Αλλά θεωρώ ότι άμα τους κάνεις μίξη βγαίνει πολύ ωραία στο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό.